Ζητάμε από την κεντρική εξουσία, από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, να καταλάβουν αυτά που βιώνουν οι αστυνομικοί της Λέσβου για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στο κέντρο κράτησης του Προκεκά, για την υλικοτεχνική υποδομή που δεν υπάρχει, για περιπολικά με 400.000 χιλιόμετρα, με καύσιμα με το δελτίο και το ένω αυτό, βάζουμε 30 ευρώ καύσιμα την ημέρα, αναυπηρεσία ένα περιπολικό. Εάν αυτό λέγεται σύγχρονη αστυνομία, εγώ δεν μπορώ να το εκφράσω αυτό. Ζητάμε ενίσχυση από πλευράς προσωπικού, ζητάμε άμεση αποσυμφόρηση του hot spot της Μόριας, γιατί αυτή τη στιγμή στο νησί μας πρέπει να υπάρχουν πάνω από 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Σε καθημερινή βάση έχουμε περιστατικά κλοπών μέσα στο κέντρο της πόλης. Οι συνάδελφοι παλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Γι' αυτά παλεύουμε, γι' αυτά φωνάζουμε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μας ακούσουν και να καταλάβουν το λέσβιο αστυνομικό που υπηρετεί εδώ. Αυτή είναι η φωνή μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε όλοι αυτοί που μας στηρίζουν, τους συναδέλφους, τους λιμινικούς πυροσβέστες, το ΕΚΑΒ, όλοι οι εμπλεκόμενοι με το μεταναστευτικό. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, έχει εκφραστεί πεντακάθαρα. Δεν μπορούμε να έχουμε αστυνόμευση του πολίτη με όρους μνημονίου. Η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω από τα προβλήματα της αστυνόμευσης, πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, να ενισχύσει την αστυνομία στο έργο της καθολικά και έμπρακτα. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2017 να επιχειρούν οι συνάδελφοι χωρίς υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς ατομικά είδη αυτοπροστασίας, χωρίς καύσιμα στα περιπολικά και αντί να επιβραβεύονται για όλο το φιλότιμο, να οδηγούνται στο αυτόφορο όπως έγινε και με τους Λέσβους αστυνομικούς πριν από δύο μέρες. Θα πρέπει να ξανασκεφτεί η πολιτεία εάν θα πρέπει να οδηγήσει τους αστυνομικούς στο αυτόφορο ή η ίδια τον εαυτό της για τις ελλείψεις που έχει παραδώσει στους Έλληνες αστυνομικούς για να επιτελούν το καθήκον τους στην ελληνική κοινωνία. Εμείς μαζευτήκαμε εδώ σήμερα να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά εδώ και 2,5 χρόνια. Έχουμε μια πολιτική και φυσική ηγεσία που δείχνει αδιαφορία στα προβλήματα των αστυνομικών, δείχνει αδιαφορία στα προβλήματα της κοινωνίας. Με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ στη Μόρια, στο νησί μας, στη Λέσβο, έχει δημιουργηθεί ένα αίσθημα ανασφάλειας στον πολίτη, στον κάτοικο του νησιού μας. Η αστυνομία απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το μεταναστευτικό. Εμείς έχουμε πολλές φορές επισημάνει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε φτάσει να καταγγέλουμε καθημερινά την κατάσταση αυτή, αλλά δεν εισακούμαστε από κανέναν. Εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας. Θα φωνάζουμε καθημερινά σε αυτούς που μας θεωρούν αναλώσιμους ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι και θα, από εδώ και μπρος θα ακολουθήσουν πολλές κινητοποιήσεις και θα είμαστε καθημερινά στον δρόμο. Μην διασπείρουμε κάποιες ειδήσεις που δεν ισχύουν και δημιουργούμε αναστάτωση στον κόσμο. Δεν έχουν μετακινηθεί οι συνάδελφοι στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής παρά μόνο δύο, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί εδώ και ένα μήνα περίπου από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα της Ευλογιάς. Είναι καθαρά οι μετακινήσεις αυτές για το πρόβλημα της Ευλογιάς. Τώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι άλλο από αυτά που, από τις φήμες που ακούμε κι εμείς για δημιουργία νέου χώρου σπορ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ήθελα να πω τα εξής. Ο Δήμος Λέσβου συμπαραστέκεται στην Ένωση Αστυνομικών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας, θεωρούμε ότι είναι αυτοί που κρατάνε όσο μπορούν, υπερβάλλοντας σε αυτόν την τάξη και την ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο είμαστε μαζί τους, αγωνιζόμαστε μαζί τους, όχι μόνο για αυτούς, για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο αυτό μέσα, οι οποίοι είναι κυριολεκτικά παστωμένοι, με άθλιες συνθήκες.
και κατ' επέκταση να έρθει συνθήκες εργασίας για τους ίδιους τους αστυνομικούς. Εμείς στα πλαίσια της απόφασης που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα να ενημερώσουμε τους πολίτες της Λέσβου ότι ο Δήμος Λέσβου τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε κινητοποίηση, θα κλείσουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Ζητάμε ήδη από το Επιμελητήριο και από τον Εμπορικό Σύλλογο να κλείσουν και τα καταστήματα, όχι μόνο στην πόλη της Μυτιλίνης, αλλά σε όλο το νησί γενικότερα. Θα γίνει απεργία λοιπόν γενική, θα γίνει μια μάζοξη στην πλατεία Σαπφούς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με το κεντρικό κράτος αυτή τη διαμαρτυρία, να γίνει οπωσδήποτε και άμεσα αποσυμφόρηση, διότι είναι το μόνο αυτή τη στιγμή που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Είμαστε οριακά, έχουμε δείξει δείγματα γραφής και δεν αξίζει να ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι οι συνθήκες εδώ πέρα μέσα, σαφώς και δεν φταίνουν οι άνθρωποι, όταν σε ένα χώρο που είναι για 2.500 κόσμο μένουν μέσα 5 και 6.000, κατά πάρα πολλές φορές που έχουμε έρθει για φωτιές, για διάφορα περιστατικά μέσα στο hot spot της Μόρια, έχουμε γίνει αποδέκτες πέτρες, να έχουν σπάσει μπαμπρίς, να τραυματιστούν συνάδελφοι. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Ταυτόχρονα με όλη τη μείωση του προσωπικού που έγινε από το Μάρτιο και μετά που φύγανε η μισή δύναμη των μονίμων πυροσβεστών από το νησί επάνω για να συντελεχώσουν το αεροδρόμιο και σε άλλα μέρη βέβαια που υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, όπως και στη Σάμο, όπως και στη Λίμνο, ειδικά στη Σάμο που έχει και εκεί μεγάλο πρόβλημα με το μεταναστευτικό, φύγανε πάρα πολλά άτομα να πάνε να συνδράμουν στο αεροδρόμιο της Σάμου. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη συμπαράστασή μας σαν αξιωματική και την ηθική στήριξη στους συναδέλφους που πέρασαν αυτό το δύσκολη περίπτωση. Μπορούσε οποιοδήποτε να ήταν στη θέση τους. Απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν είναι λύση στα προβλήματα των οδηγών της συνάδελφου στο αυτόφορο. Τα προβλήματα τα γνωρίζουν και οι τοπικοί εδώ και η ηγεσία στην Αθήνα. Ελπίζουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί δυστυχώς και στο μέλλον θα έχουμε τα ίδια. Πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι παρότι όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι κατά καιρούς τοποθετούνται, οι ένστολοι έχουμε βγει τελευταίοι συνεσανόμενοι την θέση μας και το φοράμε στολή και έχουμε και μεγαλύτερη υπομονή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Μόρια είναι ο κεντρικός κρίκος μιας αλυσίδας, η οποία είναι πολύ καλά δεμένη μεταξύ τους, που έχει να κάνει με το ότι το πρόβλημα από εδώ μεταφέρεται στο λιμάνι με τον κόσμο που θέλει να φύγει προς την ενδοχώρα. Μεταφέρεται ενδεχομένως σε κάποιο πλωτό ένα πήγημα που θα θέλουν να φέρουν αύριο μεθαύριο για να αποσυμφορήσουν. Μεταφέρεται στο ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο και βέβαια στην ίδια την κοινωνία που αρχίζει να παρατηρείται μια αποδόμηση του κοινωνικού ιστού με όλο αυτό που συμβαίνει. Χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι που είναι εδώ. Ακόμα και εμείς να είμαστε σε αυτές τις συνθήκες μέσα, κάποια στιγμή θα αντιδρούσαμε. Η βόμβα αυτή είναι βραδιφλεγής, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αποσυμφόρηση, τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει λύση, διότι έχουμε την αίσθηση ότι μετά θα τρέχουμε όλοι και δεν θα προλαβαίνουμε να σβήσουμε αυτή τη φωτιά. Μπροστά σε μια αποθήκη ψυχών, βλέποντας σκεπτικά πρόσωπα συνέχως, αλλά όχι μόνο των μεταναστών και περισσότερο των συναδέλφων, γιατί αυτό είναι η Πανελληνία Ομοσπονδία σήμερα για τους συναδέλφους. Με θέματα και προβλήματα που παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Ομοσπονδίας δεν έχουν επιληθεί ακόμα, με υλικοτεχνική υποδομή και οχήματα που ακόμα έρχονται, με συναδέλφους οι οποίοι ζουν ανάμεσα σε μετανάστες οι οποίοι ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα ακόμα και στην υγεία τους, με ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας για τους συναδέλφους όσον αφορά την ασφάλειά τους στην προσωπική αλλά και την υπηρεσιακή. Είδαμε το φαινόμενο της απόδρασης κάποιων μεταναστών να τρέχουν οι συνάδελφοι και να τους βλέπουν να μπαίνουν μέσα στις κλούβες για να πηγαίνουν στο αυτόφορο. Τραγικά πράγματα στο 2017. Θέλω να τονίσω σε όλους τους αστυνομικούς της Λέσβου. Με κάθε μέσο, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, με κάθε κόστος και με κάθε τίμημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα στέκεται δίπλα. Στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, ο κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά, αλλά και προπαντός στο σωματείο σας, θα βρίσκει δίπλα του πάντα την Ομοσπονδία σε οτιδήποτε χρειαστεί. Είμαστε αποφασισμένοι και το έχουμε ενημερώσει και το σωματείο, με το οποίο έχουμε πολύ καλή και αγαστή συνεργασία, ότι θα φτάσουμε και στο απροχώρητο, θα φτάσουμε δηλαδή ακόμα και εκεί που πλέον δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανένας μπροστά στα συμφέροντα των συναδέλφων. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει ακόμα λίγη υπομονή. Θέλω δεν να πω στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και στην ηγεσία την αστυνομική του νησιού ότι
Πλέον θα πρέπει να σταματήσουμε τις δημόσιες σχέσεις και να αρχίσουμε τις δημόσιες εκφράσεις. Σας ευχαριστώ. Ο ΕΚΑΒ με την συμπαράσχεται στους εργαζομένους που διώκονται αυτή τη στιγμή και ζητάμε την ενίσχυση και τη δική μας και των αστυνομικών για την κατάσταση εδώ που δεν ελέγχεται. Είναι δύσκολη κατάσταση, τα παιδιά τρέχουν και δεν φτάνουν. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Συμπαράσταση στη Λέσβο, συμπαράσταση στη Χίο, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που έχουμε το πραγματικό πρόβλημα των προσφύγων. Όπως εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, εγκλωβισμένοι είναι και αυτοί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν γίνεται πλέον. Πρέπει να επαναστατήσουμε σαν νησιώτες. Πρέπει κάτι να γίνει. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να μην ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις.